ότι θα ζούσαν. Βιώνουμε στη ζωή μας αλλαγές που κάποτε φάνταζαν μακρινές, περασμένες κακές αναμνήσεις βιβλίων ιστορίας. Όλα στην καθημερινότητά μας έμοιαζαν και έδειχναν ότι έβαιναν κατά τα φαινόμενα καλώς. Ο λαός της χώρας μας βιώνει μια πρωτόγνωρη στο εύρος και το βάθος με τα πολεμική κρίση. Δικαιώματα στοιχειώδη, δικαιώματα στην εργασία, δικαιώματα στην παιδεία, στην ασφάλιση, στην υγεία, η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, των νέων, της επόμενης γενιάς, των ηλικιωμένων, δικαιώματα και κοινωνικές αρρωγές ήδη προκρίσεις προβληματικά, τώρα καταστρατηγούνται. Δίκαιος, ασφαλής, αν ο άνθρωπος μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του,
για επιβίωση και προσωπική ανάπτυξη, αν του δίνεται δυνατότητα να απολαμβάνει και να χαίρεται τη ζωή του, τότε αυθόρμητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υφίσταται λόγος οργής αμφισβήτησης αντίδρασης. Αν όμως ο άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει γραμματικά, σε έναν κόσμο ο οποίος ανακατατάσσεται και αναδημορφώνεται εις βάρος του και εις βάρος του συνανθρώπου του, ο οποίος τον αποξενώνει, τον αδικεί, τον απομονώνει, ο οποίος διαψεύδει τις προσδοκίες του, τα όνειρά του και συνάμα δημιουργεί όρους διαβίωσης δυσβάστατους και τριτοκοσμικούς. Τότε η αίσθηση του ωραίου, η αίσθηση του καλού και του ωφέλιμου, η αίσθηση του αποδεκτού, μεταπηδά βία τον θετικό πόλο της αισθητικής αποτίμησης στον αρνητικό. Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η χρονιά που μόλις ήρθε θα είναι, όπως φαίνεται, μια από τις δυσκολότερες για τον ελληνικό λαό. Φρόντισαν γι' αυτό οι σωτήρες μας, που αφού τόσες δεκαετίες αποζημούσαν τον ήκροτά μας, φορτώνοντάς μας τα ασύστολα ψέματα και τα δάνειά τους που έκρυβαν επιμελώς, τώρα επιδιώκουν να μας δώσουν τη χαριστική βολή. Η ελληνική οικονομία καταραίει μαζί και τα όνειρα των Ελλήνων. Ήρθε η ώρα τώρα, το 2012, να διαψεύσουμε τις κασάνδρες με τους αγώνες μας και να κάνουμε τα όνειρά μας εφιάλτιστος. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος από τους λιμενεργάτες, ο Γιώργος Ογόγος, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Να προχωρήσει, ναι, και έρχεται μετά ο συνάδελφος ο Γιώργος. Επίσης από τους λιμενεργάτες, ο συνάδελφος ο Στέλιος. Να χαιρετήσω και εγώ τους παρελθόμενους και να ευχαριστήσω τους συντελεστές, το κύριο Χασάκη και όσους αγωνίστηκαν για να έχουν αυτή τη μεριγάτα σήμερα. Φίλοι και φίλες, η πολιτική σκηνή στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια μας οδήγησε σιγά και αναφορικά, θέλοντας και μην να εντάξουμε στο λεξιλόγιο της καθημερινότητάς μας λέξεις όπως μίζες, σκάνδαλα, ξεκούνημα δημόσιας περιουσίας, αποκρατικοποιήσεις, διαφορά. Τα 2-3 τελευταία χρόνια το λεξιλόγιο διανθίστηκε και συμπεριέλαβε πλέον και άλλες έννοιες όπως παγκόσμια οικονομική ύφεση, μνημόνιο, χρεοκοπία, δομοτούπι, ΕΣΑΕ, κούρεμα, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, μαζικές απολύσεις και πολλά άλλα. Το ίδιο διάστημα ακούσαμε και πολύ ωραία πράγματα όπως το μαζί τα φάγαμε, μαλάκες οι αγανακτισμένοι, συγγνώμη, ούτε μια οικογένεια χωρίς έναν εργαζόμενο, παραχώρηση της ακροδεξιότητας, οφείλουμε να αναρωτηθούμε. Φταίνε αυτοί άραγε που τολμάνε και τα ξεστομίζουν ή μήπως εμείς. Από την εποχή των γραφικών πολιτικών μορφών του Γκόρτσου και του Γκρούεζα που αποτύπωνε ο ελληνικός κινηματογράφος του 60, φτάσαμε μέχρι το 2012 και εξακολουθούμε αμετανόητα να παραδίδουμε σε αμετροεπείς ματαιόδοξους υπηρέτες ξένων αφεντάδων τη διαχείριση της ζωής μας. Να συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε και να χειροκροτάμε αληθινούς και όχι κινηματογραφικούς Γκόρτσους και Γκρούεζες. Έδωσα μάχη με τον εαυτό μου για να σταθώ πάλι σε ένα βήμα σαν και αυτό σήμερα, αθετώντας την υπόσχεσή μου για αποχή από μία ακόμη δημόσια εκφορά λόγου και άποψης. Υπόσχεση που έκρυβε απογοήτευση, πίκρα, θυμό αλλά και οργή. Υπόσχεση που είχα δώσει τον Απρίλιο του 2011 όταν στην Απολογιστική Γενική Συνέλευση των Λιμενεργατών καθαίρεσα το συνδυασμό της πολιτικά ανεξάρτητης λιμενεργατικής επανάστασης. Ενός συνδυασμού που είχε προβλέψει τη σημερινή εξέλιξη των πραγμάτων και είχε αποκαλύψει τον ρόλο για τη σύμπραξη ορισμένων ανθρώπων στο ολέθριο αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα. Θα αποφύγω να αναφερθώ έστω και επιγραμματικά σε προειδοποιήσεις που διατυπώθηκαν τότε, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα ήθελα να σας κουράσω με λεπτομέρειες της αναφοράς. Είναι πασφανές ότι στο λιμάνι τα τελευταία χρόνια παίζεται ένα βρώμικο πολιτικό παιχνίδι σε βάρος του όλου. Ο τομέας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων από κερδοφόρο και φιλέτο έχει μετατραπεί σε ζημιογόνο κάτεργο. Οι εργαζόμενοι, βάζοντας πλάτη, εργάζονται στην κυριολεξία τσάπα, παρακολουθώντας έντρομοι τη διορισμένη κυβέρνηση της σωτηρίας να ξεπουλάει και να απαξιώνει το υπόλοιπο λιμάνι. Ενδεικτικά, θα σας αναφέρω την απαλλαγή της κόστου από την καταβολή φόρων, την παραχώρηση ενός προβλήτα εξαπλάσιου μεγέθους και δυνατοτήτων από ό,τι ο δικός μας, τις φιλικές διευθετήσεις με την Κόσκο, τις συμφωνίες με την MSC, τη δική μας αναδουλειά δίθεν λόγω οικονομικής κρίσης. Συνέπεια όλων αυτών, το λιμάνι μας θα παραμένει άδειο ενώ ο παραχωρημένος προβλήτας 2 σφίζει από καράβια που τα δουλεύουν αναλώσιμοι εργαζόμενοι ενός δουλειού καθεστώτος. Αυτό εννοούν κάποιοι όταν αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα. Είμαστε ράγε τόσο αφιλείς ώστε να μην βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι μια οργανωμένη πολιτική σκευωρία για να καταστεί όλοι προβληματικός. Από την άλλη, δοκιμάσαμε την αποτελεσματική πολιτική των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
Τους παρακολουθήσαμε να ανοίγουν τα σχήρα αυτού ως άλλοι πόντι οι πιλάτες μπροστά τους καταλώντας θέμα της ιδιωτικοποίησης, της κατασκοπάτησής μας από τα παπαγαλάκια του ΜΜΕ, καθώς επίσης και στη στρατηγική στάση που διατήρησαν απέναντι στην αντισυνταγματική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία επιτρέπει 5 χρόνια τώρα να υπάρχουν στον κλάδο εργαζόμενοι ενός κατώτερου Θεού. Ακόμα και όταν η μαζικότητά μας έκτασε το περαιτέρω, ακόμα και όταν η απαξίωσή μας έπαιρνε σάρκα και οστά, αυτοί που πιστοχωρούσαν προς τις απειλές της κυβέρνησης για lockout, αλλαγή του ουραίου, καθαίρεση των συμβάσεων κλπ. Αλήθεια, τι από όλα αυτά σήμερα δεν είναι προσκλοποίηση? Συγγνώμη. Απέδωσαν καρπούς οι διαπραγματεύσεις τους. Έπαυσε η κλαδική κομματικοποίηση και η εξυπηρέτηση στους πολιτικούς τους μέντορες. Ίσα-ίσα τις αγωνιστικές τους ατάκες του τύπου «το παλεύουμε», «αγωνιζόμαστε», «είμαστε σε καλό δρόμο» κλπ. Τις αντικατέστησαν με το «μη μιλάς, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω». Απότερο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε βουλευτές και υπουργούς, υπονομεύοντας το δικό μας παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Ήταν σκοπός μας να ξεκινήσουμε από το μηδέν, προδίδοντας παράλληλα το παρελθόν και τους αγώνες άξιων που είχαν στόχο να χτίσουν ένα ελεύθερο και υγιές λιμάνι. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Buenos Aires για τη σημερινή κατάσταση στην Αργεντινή, η οποία ανατρέπει τις κυβερνητικές κινδυνολογίες του επιτοχέσεως. Στην Αργεντινή σήμερα λειτουργούν υποεργατικό έλεγχο 205 συνεταιριστικές και επανακρατικοποιημένες επιχειρήσεις που όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά διέρευναν τις δραστηριότητες τους. Απασχολούν στο σύνολο 9.362 άτομα, ενώ οι αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της καθεμιάς επιχείρησης λαμβάνονται συλλογικά και δημοκρατικά στο πλαίσιο συνελεύσεων με τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων. Η ιστορία έδειξε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η ενοποίηση των ανεξάρτητων αγωνιστικών φορέων για να υπάρξει μια άλλη μέρα για τους εργαζόμενους. Είναι επιβεβλημένη η διάλυση και ο εξωστραγισμός του σάπιου πολιτικού συστήματος και η δημιουργία μιας νέας πολιτικής στη χώρα μας από καταρτισμένους και έμπειρους επιστήμονες, αλλά και ανθρώπους με συνεπή και διαπλή πορεία στη ζωή τους. Πρέπει να παλέψουμε για να επιστρέψουν στην κατοχή μας τα καταπατημένα κεκτημένα μας. Πρέπει να ανασάνουμε από το τεχνητό αδιέξοδο που μας έχουν οδηγήσει τα πολιτικο-επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να εργαστούμε για μας, να ορθώσουμε ανάστημα και να επικαλεστούμε τις διατάξεις περί του διεθνούς δικαίου περί επαχθούς χρέους. Πρέπει και οφείλουμε, έστω και την ίστατη στιγμή, να διασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα μέλλον που τους αξίζει και όχι αυτό που διαφαίνεται ότι τους επιφυλάσσει το γιαουρτωμένο πλέον πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει ο Δημήτρης ο Καζάκης. Και από εδώ, Δημήτρη. Άμα θες και από εδώ μπορείς ή από εκεί όπου θέλεις. Λοιπόν, καταρχήν, οφείλω να συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δυστυχώς υπήρχε μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και κατά κάποιο τρόπο και έχουμε από την Αττική Οδό, αλλά και ενώ στην Πειραιά, από ό,τι κατάλαβα, πήγε το σχετικό γεγονός. Και γινόταν το αδιαφόρητο. Λοιπόν, όπως και να έχει, να πούμε στο προκείμενο. Καταρχήν, μιλάμε για μια εποχή, μια και ξεκινάμε για τα λιμάνια, μιλάμε για τα λιμάνια. Να ξεκινήσουμε τα λιμάνια και να πάμε στο κάθε αυτό ζήτημα, μιλάμε για μια εποχή όπου το παγκόσμιο εμπόριο αναπτύχθηκε με ρυθμούς ακατάλληλους για ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο. Ο μέσος όρος εξέλιξης του παγκόσμιου εμπορίου για μετακομιστικού εμπορίου, για να κατανοούμε τι λέμε, στην πρώτη κρίση περίοδο ήταν 17% κάθε χρόνο. Μιλάμε ένα απίστευτο νούμερο. Από αυτό το 73% ήταν βιομηχανικά προϊόντα. Που σημαίνει εμπορευματοκιβώτια, που σημαίνει στρατηγική σημασία στο ποιος ελέγχει τα λιμάνια και άρα με ποιο τρόπο διοχετεύονται τα προϊόντα στις αγορές. Εδώ δεν μιλάμε όπως στις παλιές δεκαετίες μέχρι τη δεκαετία του 50 και του 60, όπου η κύρια μεταφορική δυνατότητα των λιμανιών ή των καραβιών ήταν κυρίως πρώτες ύλες ή ενδιάμεσες ύλες. Εδώ μιλάμε για τελικά ή ενδιάμεσα προϊόντα. Άρα η σημασία του ποιος ελέγχει το λιμάνι, ειδικά για τη διακίνηση για το διαμεταλλευτικό εμπόριο, είναι μεγάλη ιστορία. Παλιά, στις παλιές δεκαετίες, κυρίως του 19ου αιώνα αλλά και του 20ου αιώνα, ήταν με τόσο σημαντικά τα συστήματα των λιμανιών, ώστε οι αρχιτεκτονικές δυνάμεις δημιουργούσαν ειδικές λιμενικές εγκαταστάσεις όπου φιλούσε ο στρατός και ο στόλος τους. Σήμερα δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν αυτό, το κάνουν μέσω των τραπεζών. Δηλαδή μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποδοκεύουν λαούς, χώρες, κράτη.
Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πήρα ένα μοντέλο το οποίο το ανέπτυξε πρώτα η Κίνα. Η Κίνα ανέπτυξε τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, το μοντέλο του ελεύθερου λιμανίου. Στο κέντρο μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης. Σε αυτή την ελεύθερη οικονομική ζώνη θα μπορούσαν να αναπτύσσονται διεθνείς εταιρείες, διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία θα είχαν μια διέξοδο προς τη θάλασσα ώστε να μεταφέρουν τα προϊόντα τους εκεί. Σε αυτές τις ζώνες δεν υφίσταται κράτος. Δηλαδή, συγκροτημένη πολιτεία, αυτό εννοώ. Με την έννοια ότι τίποτα δεν υπάρχει ως νομικό δικαίωμα, κατοχυρωμένο δικαίωμα, είτε αυτό αφορά τον εργαζόμενο, είτε την δράση του επιχειρηματίου, αυτό που λέμε ένωμη τάξη. Μάλιστα, φτάσαμε σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και τα παραχωρημένα λιμάνια ή προβλήτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι τρόπολοι του καπιταλισμού, να το πούμε έτσι, και της ελεύθερης αγοράς, σήμερα αμφισβητούνται έτοιμοι. Διότι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα ως προς την υποστηθέμενη αξία της οικονομίας, παρόλα αυτά δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα ως προς την ανάπτυξη της ενδοχώρας, δηλαδή της οικονομίας που εξαρτάται από το λιμάνι ή που, αν θέλετε, συνορεύεται το λιμάνι, σύντομα αντιμετωπίζουν τρομακτικό πρόβλημα λαθρεμπορίου. Οι πηγές γι' αυτό συζητάνε σήμερα την επανεθνικοποίηση των προβλήτων των λιμανιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια φράση που δεν τους κόβει μόνο το κρατικό κίνημα εκεί, αλλά και πάρα πολλοί οικονομολόγοι που λένε κάτι, τι θα γίνει εδώ, τι γίνεται εδώ. Εμείς όμως, καθότι προτεκτοράτο και σε κατάσταση αποσύνθεσης ως οικονομία μας οδήγησαν τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες, εκχωρούμε κάτι το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Ας πούμε ή απλά, και αυτό το ξέρουμε εδώ, το ξέρετε εσείς τώρα γιατί, το γεγονός ότι τα λιμάνια της χώρας και κυρίως το πρώτο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς, αποτελεί είσοδο για περίπου το 60% του διαμεταρρυθμιστικού εμπορίου ανάμεσα Αραβική και Δύση τους τελευταίους 2 με 3 δεκαετίες τουλάχιστον. Αυτό αναζητάει και αυτό αναζητούσε βεβαίως η Κόσκο και όλα τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να πάρουν τις λιμενικές καταστάσεις στα χέρια τους. Γιατί πολύ απλά το να έρθεις από το port side μέχρι εδώ, το λιμάνι είναι μια μισή μέρα, ενώ το να πάνε, ας πούμε για παράδειγμα, στη Γένοβα, θέλετε 4 ημέρες, ενώ στη Μασσαλία επίσης 4 ή 5 ημέρες, χώρια το γεγονός ότι για να γυρίσει πίσω το πλοίο, θα πρέπει να γυρίσει περισσότερες μέρες ανάβλωτο, που σημαίνει μεγάλα κόστη της ιστορίας και αυτά, συν το ότι παίζει μεγάλο ρόλο το πόσο κάθεται το κάρκο στο καράβι, όσο δηλαδή είναι απλό, γιατί παίζονται τα χρηματιστικά συμβόλαια των κάρκων μέσα στο επάνω στο καράβι, οπότε αυξάνεται τα χρηματοοικονομικά κόστη για την ιστορία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία, το πότε μπορώ εύκολα και το πόσο γρήγορα μπορώ να ξεφορτώσω το καράβι μου, να το φορτώσω πάλι και να φύγω. Αυτό έγινε, γι' αυτό θέλαμε το λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο. Υπάρχουν και σχέδια για άλλα λιμάνια, Πάτρα, Ιδουμενίτσα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλος. Για μια σειρά εξειδικευμένες εργασίες και τον τρόπο που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν η Ελλάδα για τις δουλειτικούς της στρατηγικούς λόγους, για να εκβιάσει καταστάσεις, έκλεινε τα λιμάνια της μονομερός. Έλεγε, ρε παιδιά, εδώ δεν μπορεί να δέσετε κανένας. Για τους δικούς μου λόγους, για να εκβιάσω, να πάρω ανταλλάγματα για ανοχή ψήλη λόγου. Αυτό θα σήμαινε αυτόματα την εκτείναξη των διεθνών τιμών των κάρκων, δηλαδή των εμπορευμάτων, κατά το 20 με 25%. Τα ναύλα αντίστοιχα με γύρω στο 30 με 35%. Και εκτός από αυτά, τα κόστη μεταφοράς θα έχουν υπερβεί στα ουράνια με αποτέλεσμα μια σειρά πλειοκτήτες να βρίσκονται σε αδυναμία να εκτελέσουν από το σύμπαν. Αυτό εκχωρήσανε οι κυβερνώντες. Βεβαίως θα μου πει εντάξει, ο Όλτ υπηρετούσε στρατηγικά την ελληνική οικονομία, όχι. Γιατί ο τρόπος που τον είχε δομήσει το πολιτικό προσωπικό ήταν να εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα, τα γνωστά. Δεν θέλω να επεκταθώ, το αναγνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα εσείς.
Όμως πριν πάμε να πούμε το τι λιμάνι θέλουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι χώρα θέλουμε. Και άρα τι οικονομία θέλουμε. Και άρα ποια συμφέροντα θα υπηρετεί αυτή η χώρα και η οικονομία. Αν είναι να συζητάμε με λόγο, με χρηματοοικονομική λογιστική, θα προσέξατε ότι όλες οι κυβερνήσεις, τους συμβούλους που διορίζαν στον όρο, κανένας από αυτούς δεν είχε ειδικευτεί στα ζητήματα ανάπτυξης ναυτιλιακής οικονομικής. Δηλαδή, στο καθαυτό, στο καθαυτό αντικείμενο, ήταν όλοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Γιατί? Γιατί αυτοί ξέρουν 5 δεκάρες εδώ, 3 δεκάρες από εκεί, είναι τραπεζική λογιστική, καταλάβαμε. Πόσα κοστάς τώρα, πόμο, και πάτω φλέτο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, ανάλυση κόστος ωφέλους για ένα λιμάνι με βάση τις προστινές αξίες, τον τρόπο που διαμορφώνει την παγκόσμια αγορά, την ιστορία των αγορών, τις τιμές τους και άρα τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό. Δεν θέλανε, βάζανε ανθρώπους οι οποίοι επιδοτούσαν άλλωστε και τράπεζες, δεν είναι τυχαίο ότι αν πάρετε έναν προς έναν όλους αυτούς τους συμβούλους που υπηρέτησαν στον όρο, ταυτόχρονα ήταν αφανείς ή εμφανείς σύμβουλοι τραπεζών. Εγχώρια και ξέρω. Αυτό δεν είναι τυχαίο βέβαια. Από εκεί και πέρα, πάτε τους ένα προς ένα. Δηλαδή, άλλωστε έχουν αποκαλυφθεί όλοι τους. Αν κάτι μας προσφέρει αυτή η κρίση, είναι το γεγονός ότι πέσανε οι μάσκες. Πέσανε οι μάσκες για όλους μας. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς ποιος του βρίσκεται απέναντί μας. Ποιο είναι η υπηρετή, ποια είναι η πορεία του, τι ακριβώς. Για ποιον δουλεύει αυτό που λέει ο λαός. Το ξέρουμε. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε τη δυνατότητα το να μπορέσει ένα στρατηγικό τομέα πόρων όπως είναι τα λιμάνια της χώρας να υπηρετήσουν την ανάπτυξη της χώρας με τέτοιο τρόπο ώστε η συντηρητική πλειοψηφία του λαού να έχει να παίρνει από αυτό και όχι να δίνει χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό αφορά και την οικολογική ισορροπία. Δηλαδή, για φανταστείτε, διάβασα μια μελέτη στη Γερμανία όταν το πήρε η Κόσκο το λιμάνι. Προέβλεπε τη δυνατότητα 5.000 διπλωματικοκυβωτίων να φεύγουν από τα τερματικά της Κόσκο προς την κεντρική Ευρώπη. Φανταστείτε 5.000 ημερήσια. Παρεπτόντως. Φανταστείτε 5.000 δανείκες να κινούνται από το δικό δίκτυο του Πειραιά ή και το περιφερειακό προς την κεντρική Ευρώπη. Ποιος έχει κάτσει να υπολογίσει τα οδικά ατυχήματα, την επιβάρυνση της υποδομής που δεν υπάρχει, δηλαδή έτσι έντος είναι καταστραμμένη η υποδομή, αλλά τέλος πάντων και την επιβάρυνση της, που βέβαια θα το σηκώσει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας πολεμούς. Πόσοι θάνατοι θα υπάρξουν λόγω αυτών των ατυχημάτων και τελικά τι θα επιβαρυνθεί συνολικά η ελληνική κοινωνία από την κυκλοφορία βουλγάρικων ή αλβανικών δανεικών, έτσι, εταιρείων logistics, που δεν έχουν κανένα μόνο το εθνικό ζήτημα, είναι ότι τους φέρνουν τους ανθρώπους και δουλεύουν με όρους δούλου και ορθικά. Όποιος έχει συναντήσει Βουλγάρια και Ιταλία στον δρόμο, ξέρει τι εννοώ. Γιατί τους δουλεύουν πραγματικά και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι οι φορτηγάτες, οι Έλληνες με τα σωματεία τους δηλαδή, όταν έγινε η απελευθέρωση του επαγγελματός, επιχειρήθηκε η απελευθέρωση σε ορισμένους τομείς του επαγγελματός, τι κάνανε. Καταργήσανε και την καταβολή ενός ποσού που είχαν οι ξένες εταιρείες, κυρίως από την Βουλγαρία και από αλλού. Ξένα που είναι βεβαίως γερμανικών, ουλανδικών, αλλά ψάξτε πίσω από αυτές, είναι γερμανικών, ολλανδικών και συμφερόντων. Οι ξένες εταιρείες λοιπόν, όταν φέρανε τις δανείκες μέσα, είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν με την είσοδο 2 περίπου χιλιάρικα ευρώ ως εγγύηση, ασφαλιστική εγγύηση για οτιδήποτε συμβεί μέσα στη χώρα, σε ατύχημα κτλ. Αυτό καταργήθηκε από εδώ την κυβέρνηση περίπου την ίδια εποχή που απελευθερώθηκε το επάγγελμα των δανείκων. Όλα αυτά τα πράγματα για να δούμε το εξής, ότι αν θέλουμε πραγματική στρατηγική ανάπτυξη του λιμανιού, θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιον θα πρέπει να πάνε τα έσοδα. Δεύτερον, με ποιες υποδομές. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα λιμάνι το οποίο να μην επιβαρύνει το λογιστικό ιστό, δηλαδή τα περιβαλλοντικά σοβαρά προβλήματα που μπορεί να έχει αυτό και η μεταφορά του εμπορεύματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη υποδομή σιδηροδρόμου, το οποίο να φέρει κατευθείαν για το κέντρο της Ευρώπης ή όπου υπάρχουν κεντρικοί εμπορευματικοί σταθμοί κατευθείαν από το λιμάνι. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εάν το δημόσιο κάνει επενδύσεις. Αν το κράτος αναλάβει ένα εθνικό.
τεχνικού σχέδιου ανάπτυξη υποδομών, έτσι ώστε το λιμάνι να προσφέρει σημαντικά στην προσωπική αξία τη οικονομία, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσει να ενισχύσει το εισόδημα όλη τη κοινωνία που μπορεί από το εργατικό εισόδημα, παράδειγμα, μέχρι το εισόδημα των παράπλευρων επαγγελμάτων, επιχειρήσεων κλπ. Που δουλεύουν όλα αυτά. Όλα αυτά τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα τα έχει μόνο εάν το δημόσιο ελέγχει την ολιστορία. Γιατί διαφορετικά θα είναι ένα κλειστό λιμάνι το οποίο θα δουλεύει μόνο για τον κύριο του σε συνθήκε που όλοι γνωρίζετε προηγουμένω. Ο φίλο και συνάδελφο τα είπε νομίζω αρκούντω καλά. Δεν είμαστε ακόμη στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου. Το πλήρε σχέδιο τουλάχιστον από ό,τι με έχουν ενημερώσει από το εξωτερικό προβλέπει πού είναι θα δουλεύουμε στο λιμάνι. Πουλίδε κυριολεκτικά κουλίδε. Δηλαδή θα του φέρουν από την Κίνα με καραβία για να δουλεύουν εδώ πέρα, γιατί βεβαίω τα κόστη είναι ψηλά και πρέπει να πέσουν. Τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά με τα δεδομένα τη πολιτική εταιρεία και τον τρόπο που δουλεύει. Και φυσικά θα πρέπει να τα ρίξουμε σε συγκεκριμένου τρόπου. Τώρα θα του πάρουμε από εδώ του κούλιδε, θα του βρουν απ' έξω. Πάνω του κούλιδε. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει κούλι. Κούλι είναι ο αχθοφόρο του λιμανιού. Στα κινέζικα λιμάνια που ελέγχανε οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί την εποχή της αυτοκρατίας του 19ου αιώνα. Αυτός ήταν ο κλείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση, τόσο η προηγούμενη όσο και η τωρινή, που έτσι αλλιώς είναι διαχειρισμένη, τα λιμάνια τα έχει χωρίσει ήδη. Βρίσκονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης, όλα τα λιμάνια της χώρας. Και φυσικά είναι στη διάθεση των δανειστών και των εργολάβων τους ήδη από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και της πρώτης σύμβασης δανειακής διακόλυσης. Αυτό και τους δεν ασχολούμαστε με την αθλητική κυριαρχία και όλα αυτά. Παρεμπιπτόντως, επειδή δυστυχώς εκμαυλίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων σε αυτή τη χώρα με τις προηγούμενες δύο δεκαετίες με αυτό το επιχείρημα. Με το επιχείρημα, κοίτα τη δουλειά σου, το μεροκάματό σου, μην κοιτάς ελευθερά. Μην κοιτάς συνολικότερα τη γενιά. Μην διεκδικείς ως δική σου ιδιοκτησία είναι τώρα το ιδιωτικό, ως δημόσια ιδιοκτησία είναι η δική μου ιδιοκτησία. Αυτό για το οποίο δουλεύω, ή αν θέλετε το αντικείμενο της δουλειάς, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, δυστυχώς, σε αυτό συνέβαλαν και οι εξ αριστερών συμμέτοχοι αυτής της ιστορίας. Κοίτα το μεροκάματο της εργασίας και της ειδικής και σου. Και σκάσε, μη βάλει ζητήματα ελεύθερα. Μη βάλει τι σημαίνει λιμάνι σε μια νέα τύπου ανάπτυξη, ας πούμε, τη χώρα και του τόπου. Μη βάλει ζητήματα ενεργειακό. Μη βάλει ζητήματα ευρύτερα αναπτυξιακά, αν θέλει, από τη σκοπιά που πρέπει να έχει ο εργαζόμενο για τα αναπτυξιακά. Δεν είναι σημαίνει ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για την ανάπτυξη των τραπεζιτών, των τοπογλύφων και τη ολιγαρχία αυτού του τόπου. Υπάρχει ανάπτυξη από τη σκοπιά του εργαζόμενου. Και βάση που εδράζεται στα δικά τις δικές του ανάγκες, στα δικά του συμφέροντα, στη δυνατότητα τη δική του να ενημερώσει. Μην τα σκέφτεσαι αυτά και τις φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και που φυσικό επακόλουθο είναι το επιχείρημα σκάσε και πολύ είπα τώρα που υπάρχει μεγάλη ανεργία. Γιατί με 18,5% επίσημη ανεργία που επισήμως βέβαια έχει κλείσει στα 20 το μεθοδεύει ο κ. Γεωργίου στην ΕΦΤΑ να μην το δείξει. Πού να το δείξει. Εδώ προβλέπαμε στον προπολογισμό μέσα από το 2012 17,7 και έχει ξεπεράσει τα 20 αυτή τη στιγμή επίσημα. Και με την τώρα να δούμε πώς θα το αυτό το παλαμουκιάσουμε να το ξέρουμε όλοι από εμπειρία. Εφόσον λοιπόν είναι τέτοια η ενέργεια, σκάσει λίγο λίγο και θα είσαι ευχαριστημένο με την δουλειά που έχει. Δεν έχει σημασία αν το πόσο την έχει ή δεν έχει σημασία όσο σε ανοίγουν για την δουλειά, να είσαι ευχαριστημένο που έχει δουλειά. Εκεί έχουν κρατήσει. Και θα επιδεινωθεί κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμη στο πάτο. Δεν έχουμε πιάσει το κατώτερο σημείο της καρδιάς. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον το σύνολο της Ευρωζώνης πλέον έχει τεθεί, όχι συγγνώμη, προς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τεθεί που να είναι καθιστός. Δεν το έχουμε αντιληφθεί, γιατί κανένα μα το έχει. Από τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2011 μπήκαν οι πολύ ευχαριστώ σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, αν θέλετε πιο σωστά, στις 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και μετά δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα σε αυτήν.
Λοιπόν, γι' αυτό άλλο, στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, είπε το Σάββατο, ακόμη και η διεθνής ονομασία της χώρας είναι ένα θέμα. Δηλαδή το αν θα ονομαζόμαστε Ελλάδα. Και αυτό προσπόθησε. Franchise brand name. Επιχειρηματικό επικοινωνία. Και εμείς τους κοιτάμε, δηλαδή τους κοιτάμε να μας λένε ότι πουλάνε την χώρα, υπερμαχίζουν το σύνολό τους, στο σύνολό της. Και τους κοιτάμε με το πιο κοινικό τρόπο. Και αυτό ονομάζουν μάλιστα και πατριωτισμό, δικό του πατριωτισμό, του καθιστήριο του πατέρα. Γιατί βεβαίως για κάποιο περίεργο λόγο, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον διαβάζω πολιτικούς εκπροσώπους, δεν τα άρχισα εγώ. Ο ποδοσυλλογισμός ισοδυναμεί πατριωτισμό. Το να δίνεις λόγο και να εκφέρεις λόγο υπέρ των κυρίαρχων δυνάμεων και μάλιστα θεσμοθετημένα επί κυρίαρχων δυνάμεων, τους βάζουν τοποτηρητές, επιτηρητές, εποπτείες της Παναγίας στα πάρη, θεωρείται πατριωτισμός. Το κάνει και την πατρίδα μου. Ναι, το ίδιο το κάνει και ο Τσολάκου και ο Ράλης και ο Λογοθετόπουλος. Αλλά και οι τρεις καταδικάστηκαν σε θάνατο από τελεσκόπος μου. Από έναν άλλο λαό, όχι από αυτόν τον λαό. Από έναν άλλο λαό που έμαθε τι σημαίνει ψυχρό ανάστημα. Αυτός ο λαός ακόμη μένει να το μάθει. Και μέχρι να το μάθει, ελπίζω μάλλον να το μάθει σήμερα πολύ γρήγορα, γιατί μας τελειώνουν. Είμαστε πολύ κοντά στο αναπόφευκτο, όπως το είπε ο κ. Σαββαράς, αναπόφευκτο. Όλα είναι αναπόφευκτα σε αυτή την πολιτική, στην κυρία πολιτική. Ό,τι και να σημαίνει αναπόφευκτο. Δεν είχαμε άλλες εκλογές. Προσέξτε λοιπόν τι είναι αναπόφευκτο. Συζητάνε τώρα για PSI. Δηλαδή, για την εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων. Δεν μας λένε ποιο είναι το διακύδευμα. Διακύδευμα. Τι έχουν συζητήσει να παραδώσουν. Τι έχουν δεσμεύσει. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Συζητάνε απλά για μια εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων. Προσέξτε. Έχουν γίνει 286 εθελοντικές ανταλλαγές ομολόγων για 120 πλάτη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου μέχρι σήμερα. Πώς γίνεται μια εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων. Καμία από αυτές δεν είχε αίσιο πέρας για την χώρα. Όχι ότι δεν είχε. Το κάναμε και κατέρευσε. Δεν είχε δηλαδή, δεν έσωσε καμία χώρα ή καμία οικονομία το λεγόμενο PSI. Όμως, ακόμη και στα πλαίσια της εθελοντικής ανταλλαγής, πώς γινόταν μια εθελοντική ανταλλαγή, πώς το κάνανε όλες οι χώρες. Προσλαμβάνανε σύμβουλους ή ορίζανε αν είχαν σοβαρούς παρτεζίτες κριτικούς, το αναλαμβάνε και οι παρτεζίτες, αλλά τέλος πάντων κάποιος ως εκπρόσωπος του κράτους που έκανε εθελοντική ανταλλαγή, οριζόταν και τι έκανε. Πήγαινε, έπιανε έναν-έναν τους δανειστές, έναν-έναν. Και το έκανε στην πρόταση που είχαν να κάνουν μέσα στα πλαίσια της εθελοντικής ανταλλαγής. Όταν αυτή η πρόταση ηγέτωνε το 75% των κατόχων ομολόγων, βγαίνανε δημόσια και λέγανε αυτή είναι η πρόταση, όποιος γουστάει. Γιατί έχω το πακέτο των κατόχων ομολόγων. Κανένα κράτος ποτέ από τα τέλη του 19ου αιώνα δεν διαπραγματεύτηκε με ενιαίο μέτωπο τραπεζιτών. Με ενιαίο μέτωπο δανειστών. Όπως είναι τώρα το IIF, που είναι ιδιωτικό λόμπι. Το οποίο χρηματοδοτείται για να περνάει νομοσχέδια στην Αμερικανική Γερουσία. Χρηματοδοτείται για να εξαγοράσει πολιτικούς στη Γερμανία. Το ίδιο στη Γαλλία. Και εμείς αποδεχτήκαμε να συστάθουμε αυτούς. Όχι με τους δανειστές έναν. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Άλλο πράγμα ήταν να έχω φάτσα, παιδιά, σε δύο μέρες, όλους τους δανειστές μου. Και άλλο πράγμα τους πιάνω έναν προς ένα και να παίζω με τις αντιθέσεις τους, έτσι ώστε να φτιάξω το καλύτερο, την καλύτερη συμφωνία. Δεύτερο, δεν καθορίζουμε εμείς ούτε καν τυπικά το παιχνίδι. Το εμείς είναι ρητορικό, έτσι. Γιατί έχει προκαθοριστεί από την Ευρωζώνη με βάση τις συμφωνίες 21 Ιουλίου και τις 27 Οκτωβρίου. Δηλαδή, σου είπα ότι το πακέτο των ομολόγων που θα μπει στο PSI, όποιο και αν είναι αυτό που θα συμφωνηθεί, θα περικοπεί κατά 50%. Που λέω. Δηλαδή, άμα μπορώ να το περικόψω μόνο μέρος στο 75%, απαγορεύεται. Μόνο να το λέει ο Παπαδήμος, είναι σε κάτι συνέντευξη του New York Times, ας πούμε, που βεβαίως καλά κάνει τα λέει, διότι θα χρειαστεί στο κατηγορητήριο. Θα περάσουν από δίκη. Λοιπόν, για αυτά που κάνουν σε αυτό το τόπο. 50%, ωραία. Πόσα είναι τα ομόλογα που συζητάω να περιποχθούν.
επίσημα τα ομόλογα είναι 47 δισεκατομμύρια. Περίπου το 18% πόσο είναι 22,5. Και τι έχουμε συμφωνήσει, προκαταβολικά έχουμε συμφωνήσει στις ακόμα στις 24 Δεκεμβρίου να τους καταθέσουμε 30 δισεκατομμύρια σε ρωστό. Δηλαδή, μα εικονικά απομειώνεται το χρέος κατά 22,5, θα τους δώσουμε εμείς σε ρευστό 30. Αυτό θέλετε, θεωρείται η απομείωση χρέους. Μετά πρέπει να βάλουμε χέρι στα ασφαλιστικά ταμεία, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στα αμοιβαία κεφάλαια και στους φυσικούς κατόχους ομολόγων, ντόπιους, και να περικόψουμε ό,τι μπορούμε από εκεί. Και, αλλά και αυτά όμως, 85 δισεκατομμύρια. Άρα, ούτε καταβιάνει τα 100 δισεκατομμύρια που λέει και ο Βενιζέλος, που δεν υπάρχει καμία δέσμευση αυτό σε καμία συμφωνία. Και τι πρέπει να δώσουμε σε αυτούς. Πρέπει πρώτον, έχουν δικαίωμα να πάρουν ό,τι θέλουν από το δημόσιο προπανά. Τα πάντα. Να δεσμεύσουν οποιαδήποτε πηγή ή πόρο εισόδων έχει το κρατικό ταμείο. Τα πάντα. Δεύτερον, έχουν έχουν απόλυτη αρμοδιότητα στο να αποφασίσουν και να λένε τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο Υπουργείο ο κ. Βενιζέλος είπε το εξής, ότι αν δεν προχωρήσουν το κοινωνικό σχέδιο, δεν μπορεί να προχωρήσει το PSI. Δηλαδή, το αν θα κοπεί το 10% μισθό, εάν θα έχουμε πλήρη εξαφάνιση των εργασιακών σχέσεων, θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, εάν θα εκχωρηθεί το δικαίωμα ή μάλλον θα εκδηθεί το δικαίωμα στην πρώτη οποιαδήποτε οφειλή προς το κράτος να εκχωρώ το ακίνητό μου, δίμευση, δηλαδή νομοποίηση της δίμευσης υπέρ των τοπογλύφων μέσω του ελληνικού κράτους, όλα αυτά εξαρτάται το PSI. Τι είναι έκτο μετά. Έχει. Γιατί έχει να κάνει με τα ανταλλάγματα, έχει να κάνει με τις υποθήκες που έχουμε βάλει. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πλήρη δικαιοδοσία στην εθνική επικράτεια. Γι' αυτό έλεγε ο κ. Βενιζέλος και η ονομασία επικοινωνία να φέρει. Εντάξει, μην ανησυχείτε, θα μας την αφήσουν την ονομασία. Το θέμα είναι τι χώρα θα μας αφήσουν πίσω με αυτή την ονομασία. Γιατί ο ρητός πλούτος ήδη έχει πολιθεί. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας ήδη έχουν παραδοθεί. Οι ίδιοι μας λένε, αν μπορείς διαβάζει το γερμανικό τύπο, ειδικά τον γερμανικό οικονομικό τύπο, αλλά και τον εθνή οικονομικό τύπο, όλοι οι ίδιοι μας λένε, ξέρετε τι γίνεται, ο κορμός της Ελλάδας αποτελείται από άκρα, τα οποία είναι μη βιώσιμα. Κόψτε τα. Ήπειρος, Θράκη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, καθυστερημένες περιοχές. Κόψτε τες να γίνετε εσείς βιώσιμες, βιώσιμο σαν κράτος, βιώσιμο, και από τη μια, κάποιες περιοχές πρέπει να προσαρμοστούν στους γείτονες ώστε και αυτοί να γίνουν βιώσιμοι, αλλά και ώστε να μην έχει το πρόβλημα καθυστερημένων περιοχών. Και από την άλλη, θα έρθουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί να αναλάβουν να αναπτύξουν ορισμένες περιοχές, οι οποίες δεν μπορούν να αναλάβουν οι Έλληνες να αναπτύξουν, διότι το DNA τους είναι, ξέρετε, είναι διαφθαρμένο, είναι αυτό το προβληματικό DNA που μας κάνει ψωροκόστρωμα εδώ πέρα. Μία από αυτές τις περιοχές θα αναλάβουν οικονομιακά οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Ήδη έχουν κλείσει τη συμφωνία με τον κ. Ταφούλη. Έχει πρωτοστατήσει αυτή την ιστορία, το έχει πια ανοιχτά και ο ίδιος. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ελλάδα ή η άλλα υπερπόνηση θα επιβιώσει. Σηκώνω ψηλά τα χέρια με αυτή τη δηλώση. Όπως βεβαίως και η Κρήτη, η οποία φαίνεται να γίνει, να θέλει να, η Γερμανία επίσημα θέλει να γίνει το περιβόλι της. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουμε με όλη αυτή την ιστορία. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο ανά πάσα στιγμή το εφαρμόσουμε. Το εφαρμοστικό νόμο του 29 Ιουνίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή δίνει το δικαίωμα από την υπουργική απόφαση να εκπληρωθεί και να εκπληρωθεί το σύμπαν. Το σύμπαν. Όχι μόνο δημόσια, όπως ο πανέξυπνος υπουργός οικονομικών έλεγε σήμερα, όχι μόνο η ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, αλλά και η καθ' αυτό δημόσια, δηλαδή η δημόσια εκτίση, όπως το λέτε, όπως επίσης και τα αναπαλωτρίωτα. Δηλαδή, παραλία, υγειονομικός, τα πάντα. Και πώς μπορεί να εκπληρωθεί, όχι μόνο μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αλλά και μέσα από εκχωρήσεις, από παραχωρήσεις με βάση το δικαίωμα επιφανείας. Δηλαδή, την ιδιωτησία την κρατάω εγώ, αλλά εκχωρώ την κυριότητα στον άλλο. Γι' αυτό επαναφέρανε το φεουδαρχικό δεσμό του δικαίωματος επιφανείας. Αυτό είναι
Από αυτό γλιτώσανε με την επανάσταση του 21. Ο Σουλτάνος του. Ο Σουλτάνος είχε ιδιοκτησία και κυριότητα στα πάντα στο βασίλειο, ακόμη και στην υποσκευή των οικοκυριών, των υποτελών. Και παραχωρούσε κυριότητα στην ιδιοκτησία του και στη γη και στην υποσκευή τη κοινότητα κτλ. Με ειδικά προνόμια, κατά την ευαρέσκεια. Γιατί ήθελε, γιατί κάποιο στρατηγό, α πούμε, έκανε κάτι, ή κάποιε κοινότητε, γνωστέ κοινότητε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν ειδικά προνόμια και του ενέφερε από κάποιου πολίτε. Του έδινε όμω την κυριότητα από την ιδιοκτησία. Ηχείο στο νησί είχε την κυριότητα όταν έκανε τη μαστίχα. Ποτέ την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία ήταν Σουλτάνο. Αυτό λοιπόν το θεσμό το ξανατιμήθηκαν οι σύγχρονοι θεουδάρχε και το επέβαλαν ξανά στην Ελλάδα ώστε να μπορούν να χωρίσουν υπέρ των πολιτικών τέτοιων συμφερόντων, εθιμαϊκών συμφερόντων, τα πάντα σε αυτήν την ιδιωτική ή δημόσια ιδιωτική. Γιατί μπορούν να πούν πάντα σε ιδιώτη με αυτόν τον τρόπο και να το πούν και να ξεδάξει κάτι, προκειμένου να τηθεί η περιοχή ή κάτι την ιδιωτησία σου, αλλά θα πληρώνει δικαιώματα έτσι τη κυριότητα στον επενδυτή. Έτσι φτιάχνονται ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Θα λένε δηλαδή ότι μέσα στην ιδιωτική οικονομική ζώνη, πέρα από δημόσια ιδιωτησία, υπάρχει ιδιωτική. Έτσι δεν είναι πάντα μόνο μια μεγάλη περιοχή. Θα πηγαίνουν λοιπόν και θα λένε στον ιδιώτη, τι είσαι εδώ, χωραφάκι, έχει πολύ ωραία. Ποιο είναι το τεκμακτό εισόδημα που παράγει το χωραφάκι, 10.000 ευρώ, θα δείξει ένα 10% στον επενδυτή. Για να μπορεί ο επενδυτή να σου φτιάξει σχολεία, νοσοκομεία, δρόμου. Και τέλο πάντων έχει την κυριότητα στην περιοχή, κάτι πρέπει να υπάρχει ω ανταπόδοση. Αυτό που σα λέω δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από επιστημονική φαντασία ή όχι, εφαρμόζεται σε πάνω από 125 χώρες στον πλανήτη. Είναι η εμπειρία από τις ειδικές οικονομικές ζώνες στη Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Λοιπόν, βεβαίως στις περισσότερες από αυτές τις χώρες δεν έχουν παραθέτει αυτά τα προνόμια. Αυτό είναι το νόμιμο το μοντικό μας, αλλά η δημιουργία και το προτεκτοράτο αυτού του πολιτικού συστήματος, δηλαδή την υποτέλεια του πολιτικού συστήματος, πραγματικά αξίζει ιστορική αναφορά. Δηλαδή πρέπει να αναδώσουν βραβείο εκείνες. Για τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος και γενικά του συστήματος, του πολιτικού και οικονομικού συστήματος της χώρας να ξεπουλάει συστηματικά αυτόν τον τρόπο. Ποτέ δεν δέχτηκα. Χτυπάτε από τσαμπάστες και μαυραγωρίτες ήταν. Ποτέ δεν δέχτηκα με αυτόν τον τρόπο, έστω και με τους όρους που κάποτε η αστική τάξη ή αυτό που ονομάζουμε αστική τάξη στην ιστορία και στην κοινωνιολογία δέχτηκε με τους τόπους ή ανέδειξε τις πατρίδες του, ας πούμε, τον τρόπο που ανήκουν σε άλλες, ξέρω, σε άλλες. Σε αυτόν τον τρόπο δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό και δεν πρόσφερε και τίποτα θετικό σε αυτόν τον τόπο. Το μόνο που ήταν κάθε φορά ήταν μαζί με τους κατακτητές, με τους όποιους κατακτητές κατά καιρούς γνώρισε αυτός ο τόπος. Τι κάνουμε. Μπορούμε κάλλιστα να επιλέξουμε ότι όσο εδώ είμαστε, τελειώνουμε εδώ. Κατεβάζουμε ρολά. Είναι μια επιλογή. Γιατί αυτό είναι. Εδώ δεν υπάρχουν μεσολαβές κίνησης. Δεν ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα, πώς θα αποτρέψουμε, για παράδειγμα, το να μην μας έρθει να μην χάσουμε το 14ο μισθό και τέλος πάντων να μην να πληρώσουμε το χαράτσι και βλέπουμε μετά. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Ή παλεύουμε για όλα, για αυτά που μας ανήκουν, για τον τρόπο που πρέπει να τα διεκδικήσουμε για τις γενιές που έρχονται ή τα χάσουμε χάσει όλα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Και εδώ πλέον μπαίνει το θέμα στο σε ποιον ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτού του τόπου. Σε ποιον ανήκουν. Σε αυτό είναι το θεμελιό της ώρας. Αν ανήκουν στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τότε πρέπει να παλέψει να τα αποκτήσει, να τα εξασφαλιστεί. Για παράδειγμα, το λιμάνι σε ποιον ανήκει. Στο λαό. Αν το κοινωνικό σύνταγμα που είναι φυσικό φορέα, το δημόσιο, τότε δεν αρκεί να το υπερασπίσει. Με το σώμα του λαού που εργάζεσαι, που σου καθίδει την αρμόδια εκεί που βρίσκεσαι και που τέλο πάντων είσαι κομμάτι του λαού και οφείλει να είσαι κομμάτι του λαού, δεν το υπερασπίσει μόνο με το να προβάλλει και να παλεύει μόνο τα δικά σου βήματα που όσο καλά και πρέπει να τα αναδεικνύει. Πρέπει να κάνει ένα ακόμη βήμα. Να το υπερασπίσει ω δημόσια ιδιοκτησία. Ω δημόσια ιδιοκτησία. Και ως δημόσια ιδιοκτησία σημαίνει το καταλαμβάνω και το παίρνω υπέρ του λαού. Όσο δύσκολο και να ακούγεται, όσο τρελό και να ακούγεται, αυτό σημαίνει στη σημερινή φάση. Όπως ο δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί απλά
να πει σήμερα τι να κάνω, πώς έχω να διεκδικήσω την εφεδρεία. Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα και στους νόμους να φυλάει το δημόσιο συμφέρον. Και τώρα καλείται να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον απέναντι σε αυτή την ιστοσημωρία που έχει κύψει και που δεν μπορεί να πει τίποτα. Που σημαίνει ότι καταλαμβάνω και προστατεύω τη δημόσια υπηρεσία. Είτε αυτό αφορά δημόσια επιχείρηση, δημόσιες υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση. Τα πάντα. Αυτό σημαίνει. Αυτό το κάνει. Και εκεί καλό βεβαίως ολούται το λαό, όχι απλά σε συμπαράσταση. Να περιφρονήσει, να αγωνιστεί για το δημόσιο αγαθό που δεν πρέπει να το χάσει. Που δεν πρέπει να το στερηθεί ο ίδιος, που δεν πρέπει να στερηθεί και οι γενιές που έχουν, να το στερηθούν και οι γενιές που έχουν. Διαφορετικά, να φροντίσουμε να κάνουμε καταστατικά διάλεια όσοι από εμάς μπορούν. Αυτό είναι πολύ απλά. Και εδώ η υποχρέωση του συνδικαλιστικού κινήματος, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, τεράστια. Με την έννοια ότι πρέπει να μπει μπροστά σε αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί να είναι. Είναι το πιο οργανωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μείνει πίσω σε αυτήν την ιστορία. Ούτε να μένει σταθεροσεβούμενα μέχρι χθες παραταξιακές λογικές και διαχωρισμούς τέτοιου τύπου. Ή θα βγούμε μπροστά και θα ενώσουμε τους εργάτες μας και τους εργαζόμενους μαζί με τον υπόλοιπο λαό, προτάσσοντας τα κορυφαία ζητήματα της εποχής μας, ή να τελειώσουμε να το κλείσουμε το μαγαζιά στο κόπο μαθήμα. Έτσι αλλιώς το επίσημο πολιτικό σύστημα που έχει κλεισμένο το μαγαζιά. Είχε πλήρη συνείδηση ότι έχει παραδοθεί η ιστορία. Γι' αυτό και δεν κάνει τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι η μέση κυβέρνηση παραγνωστά, η ιδέα αντιπολίτευση ετοιμάζει τη σοβαρότητα για τις μελλοντικές εκλογές. Το τι θα συμβεί μέχρι τότε, στάχτηκε που δεν είναι τίποτα αλήθεια. Αυτή δεν είναι το πώς. Όταν θα μας δώσουν την ευκαιρία να δώσουμε τις εκλογές, θα ψηφίσουμε κάτι, τέλος πάντων θα εκτενωθεί ό,τι είναι να εκτενωθεί και μετά βεβαίως μεσόλα θα έχει μεσολαβήσει η εκποίηση στο πάντων και τέλος πάντων θα συζητάνε μέσα σε φορμόλι ότι έχουν ξεπουληθεί, τι να κάνουμε τώρα, θα δούμε, τέλος πάντων. Υπάρχει μια διαφορετική λογική. Τώρα οργανώνουμε τέτοια αντίσταση στο λαό, ώστε πραγματικά να αναδείξουμε, υπόθηκε προηγούμενα το παράδειγμα της Αργεντινής. Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι στην Αργεντινή, κατανόησαν την ανάγκη του να υπερασπιστούν τις παραγωγικές δομές της οικονομίας τους ως δημόσιο συμφέρον προς όλες τις κοινωνίες μετά την καταστροφή. Μετά το κοινωνικό εγχείρημα. Μετά που φτάσανε να σκοτώνει ο ένας τον άλλον για να προσπαθεί να επιβιώσει. 28.000 νεκροί του κοινωνικού εγχειρήματος μέσα σε 1,5 χρόνο στην Αργεντινή. Ελπίζω να μην πάθουμε εκείνο στο Αιγαίο. Εγώ έχω ελπίδες ότι δεν θα πάθουμε το Αιγαίο με την έννοια ότι ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό έχει αρχίσει μια ζήμωση σοβαρή για τα ζητήματα αυτά, συζητάει και δρά σε αυτά τα ζητήματα που δεν έχω δει τουλάχιστον εγώ, ούτε έχω διαβάσει σε ανάλογες περιπτώσεις με άλλους λαούς σε άλλες χώρες που έχουν γίνει. Βεβαίως έχετε πολύ πιο κοντό πρόβλημα, δεν είναι αυτό. Όχι τα οικονομικά δημοσιονομικά. Εννοώ με τις δυνάμεις που έρχονται απέναντί του, δηλαδή αυτοί που έρχονται να το διαλύσουν. Κατανοητό. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμη είναι το μέρος μας. Μας φοβούνται, τρελαίνονται από φόβο. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία είναι σαφέστατα το που στέκεται και το τι ακριβώς. Άσχετα με το ότι ακόμη πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ότι υπάρχει ο φόβος και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό διαχέουν το φόβο. Γι' αυτό διαχέουν τη μιζέρια, την κατάπτωση συστηματικά στο λαό. Γιατί ξέρουν ότι αν ξεφύγει από το φόβο, εάν υπερβεί την κατάπτωση, θα δημιουργήσει μια ίδια λαϊκή ενότητα που μπροστά σε οποιοδήποτε τραπεζίτη ή ιστοσημωρία διεθνής δεν μπορεί να σταθεί. Κανένα στρατό τραπεζιτών ή διάπυρων ή οτιδήποτε από δάφους έρχονται σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη συλλογική βούληση ενός λαού που είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται και δικαιούται κατηγορηματικά αν θέλετε και από την άποψη των προηγούμενων. Με αυτή την έννοια λέω ότι έχει μεγάλη σημασία και εκεί εγώ τουλάχιστον μαζί με πάρα πολλούς άλλους συναγωνιστές, σε αυτό έχω σταθεί. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, με συγχωρείτε, εντάξει, ο οικονομολόγος μου είναι με την ενιαία. Αλλά εγώ δεν βγήκα μπροστά για να κάνω οικονομικές αναλύσεις. Εγώ βγήκα μπροστά για να πω πέντε πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη για όποιον τουλάχιστον έχει επιστημονική κατάσταση στα αποκείμενα αυτά. Και δεύτερον, για να πούμε όμως ένας πολίτης ότι τελειώνει και δόρυστα. Ή την παλεύουμε, την αποφασίζουμε, την παλεύουμε ως το τέλος.
ή καλύτερα να τα πάρουμε όσο φαίνεται το δυνατό και όποιοι έχουν και παιδιά κιόλα που μεγαλώνουν παιδιά, το ταχύτερο δυνατό, γιατί εδώ θα γίνει κόλαση. Αυτό που ευαγγελίζονται οι κύριοι αυτοί, τα PSI, είναι μια κόλαση που δάνει. Αυτό ευαγγελίζονται. Και δεν θα δεχτώ ποτέ, τουλάχιστον το δικό μου, τα δικά μου τα παιδιά, να υποστούν αυτά που δεν μπορούσα εγώ να κινητοποιήσω. Ή δεν μπόρεσα να αποτρέψω. Αυτή είναι η απόφαση. Είναι απόφαση ζωής. Είναι απόφαση επιβίωσης και όχι μόνο ατομική, αλλά και συλλογική για έναν ολόκληρο λαό. Ήρθε η ώρα να καταφέρουμε αυτό που και οι πατεράδες και οι παππούδες μας δώσαν στους αγώνες. Να μας ανήκει αυτός ο τόπος. Να τον διαφεντεύουμε εμείς. Με ό,τι αυτό σημαίνει αυτός ο τόπος. Με την περιουσία του, γιατί έχει τεράστια περιουσία και διαφορετικά δεν θα ασχολιόμαστε με αυτόν τον τόπο. Είναι μαγαζιγωνία, βλέπετε, πάντα θυμάμαι, αλλά έχει 11 εκατομμύρια πάνω σε αυτό. Αυτό. Και έχουν επιλέξει τέτοια εξέταρτη. Βάλανε φωτιά στο κτίριο, αφήσανε μέσα, κλειδώσανε μέσα τον πληθυσμό. Εντάξει, οι υπεφερόμενοι ως ιδιοκτήτες μέχρι τώρα έχουν πάντα σημικά και τα έχουν βγάλει έξω και είναι αραυτοί και παρακολουθούν απλά τη φουνταρία. Και μένει σε εμάς να συμφωνήσουμε ότι βάζουμε στην άκρη ό,τι μας χώριζε μέχρι χθες, κομματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, να ενωθούμε στο προκείμενο, στο διατάφτα, αυτό που είπαμε προηγούμενα για το δημόσιο συμφέρον και το πόσα πραγματικά το ευχαριστούμε, υπερφερόμαστε για να σώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει για να μπορούμε να το ανοικοδομήσουμε και να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε ξανά για το πώς θέλουμε να το ανοικοδομήσουμε. Αν θέλουμε να το ανοικοδομήσουμε σε δύο ώρες με το λιόρο κτίριο ή πώς θα μοιράσουμε τα εκνοδομάτια μεταξύ μας. Αλλά πρέπει πρώτα να το σώσουμε, παράδειγμα, αυτό το πράγμα και να το σώσουμε για εμάς και τα παιδιά που έχουμε από πίσω. Αυτό είναι το ζήτημα. Και μετά όλα αυτά. Έχουμε, μπορούμε να τα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα και όλα αυτά. Αλλά πρώτα να αποφασίσουμε αν μας αξίζει να είμαστε δούλοι ή αφεντικά σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ. Αν υπάρξουν ερωτήσεις, διευκρινήσεις, τοποθετήσεις, μήπως ένα λεπτό για ένα διαδικαστικό θέμα. Υπάρχει κάποιο... Α, δώσ' το μικρόφωνο κάτω στο... Δώσ' το. Ναι, θα σας ξέρω. Μιλάω για το
Μιλάτε το, για το διοικητικό προσωπικό, έτσι. Ή ζητήσανε τη γνώμη σας και τη δώσανε διευκρινήσεις, ή δεν σου ενδιαφέρει. Εγώ αν εκπροσωπούσα εργαζόμενους και με λέγανε συνδικαλιστή μαθία, εγώ δεν θα ήμουν απαθής. Και τέλος θέλω μια που σας βλέπω εδώ μπροστά μου, να σας βάλω ένα ζήτημα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, να δούμε τι πράγματι όφελος έχει αυτή όλη η ιστορία με την Κόσκο για το ελληνικό δημόσιο, για τους όμορους δήμους, τι κέρδισε δηλαδή αυτό το κράτος και τι χάσανε εδώ πέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως να σας πω, όλοι εδώ πέρα που είπατε για τον λαό να κινηθεί και να κάνει, όλοι γίνανε αδρανείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι χαρούμενος που σας έλεγα κοντά. Από όσο ξέρω, η έρευνα γίνεται. Δηλαδή είναι δημοσιογραφική, είναι και επιστημονική έρευνα. Το τι έχει κοστίσει από την άποψη του. Ακούγεται. Λοιπόν, η έρευνα γίνεται. Και όσο αυτό για το ζήτημα του συνδικαλισμού κτλ. Δεν αναφερόμουν γενικά στους συνδικαλιστές, ούτε στο συνδικαλιστικό κίνημα στο λιμάνι. Αναφερόμουν για τα πορίσματα που δόθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας την εποχή της ιδιωτικοποίησης, της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης, από τους νομικούς, από την νομική ομάδα που είχε συσταθεί τότε και δόθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Σε αυτό αναφερόμουν. Που έλεγε συγκεκριμένα παραβιάσει και όλα αυτά τα πράγματα που εμπλέκονταν και συγκεκριμένοι άνθρωποι από το λιμάνι, όχι το συνδικαλιστικό κίνημα γενικά. Γι' αυτό μιλούσα. Οι οποίοι βεβαίως δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρω. Μα δεν τους ξέρω. Όταν εξέτεθε ανθρώπους, πρέπει να λέτε ποιον εκτέθε, ποιον εξέτεσαν. Συνδικαλιστές που λέτε τώρα. Να πείτε ονόματα. Μα σας είπα, σας είπα. Σας είπα. Δεν τους ξέρω. Ξέρω όμως ότι συγκεκριμένη έκθεση υπάρχει στο Υπουργείο, το οποίο ζητήσατε, γιατί δεν τη ζητάτε να τη βρείτε. Ζητήστε την επίσημα, σαν συνδικαλιστικό κίνημα. Ζητήστε την, σας παρακαλώ, δώστε μου των νομικών συμβούλων τη συγκεκριμένη έκθεση για το λιμάνι. Τι ονόματα κτλ. Γιατί τότε οι συγκεκριμένοι νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έκαναν την καταγγελία δημόσια, καταγγελία όχι, την τοποθέτηση δημόσια σε ημερίδια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, όπου και εγώ την άκουσα και την αυτήκως, γιατί ήμουν και εκεί, είπαν συγκεκριμένα ότι έχει παραδοθεί και ότι αυτό ζήτησε το Υπουργείο να γίνει ΕΔΕ, η οποία βεβαίως δεν ξέρω τι έχει γίνει από εκεί πέρα. Αλλά θα μπορείτε καλέστε να το ζητήσετε. Έτσι. Αυτό. Σε αυτό αναφερόμουν. Γιατί ήξερα και αναφέρθηκαν ποσά. Τα ποσά είναι αμύθιτα. Δεν το συζητάμε. Είναι αμύθιτα. Και λογικό είναι. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα τι δουλειές μπορεί να κάνει το λιμάνι. Δηλαδή το λιμάνι τεράστια ιστορία.